Πρόσωπο, τι κάνει επάνω ο Μπουτάρης? Κάνει η γερμανική ημερίδα, τι κάνει? Είναι η τρίτη ελληνογερμανική ημερίδα. Αχ, η τρίτη ελληνογερμανική ημερίδα, Deutschland über alles. Και μαζεύονται. Έχει μαζέψει ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο Γερμαναράδες, εκεί, μπράβο του παλικάρι. Πολλοί δήμαρχοι από την Ελλάδα. Όλοι τρέχουν. Οι οποίοι συναντούν τον κύριο Φούχτελ. Οι φουχτελικοί δήμαρχοι. Ναι. Συναντούν τον κύριο Φούχτελ και έχουν στόχο να ξεπουλήσουν υπηρεσίες των Δήμων, αλλά και τη δημοτική περιουσία, γιατί είναι πάρα πολύ δήμοι. Πώς το ξέρεις εσύ, ρε παιδί μου, κάτσε. Δεν το λέω. Εντάξει, δεν μ' αρέσει ότι ο Μπουτάρης είναι, ας πούμε, είναι όλοι και χινότες εκεί πάνω. Α, λένε, με τον Καμπανίκη Ίνο μαζί με τους Γερμανούς, αλλά. Τα λένε ήδη στην ιστοσελίδα της Ελληνογερμανικής Συμμαχίας. Αλήθεια. Αυτή υπάρχει και η ιστοσελίδα της Ελληνογερμανικής Γερμανοτσολιαδικής Συμμαχίας. Έλα ρε Χριστιανέ μου. Και εμείς την... Υπάρχει με αυτούς που κάψαν το δίστομο τα καλάβρητα, δυστυχώς, που δεν έδωσαν ποτέ τις πολεμικές επανορθώσεις, δυστυχώς, στην Ελλάδα. Που έκλεψαν, κατέκλεψαν οι Ούνοι το δάνειο από την τράπεζά μας εδώ και δεν το έδωσαν ποτέ πίσω. 100 δις έχει φτάσει με τους στόχους τώρα. Δυστυχώς. Και είναι η τρίτη αυτή. Είναι πολύ γνωστοί δήμαρχοι. Εκεί συμμετέχουν. Είναι δήμαρχοι της Βορείου Ελλάδος, της Μακεδονίας. Έλα Χριστέ και Παναγία. Και με τους Γερμανούς μαζί. Και από την. Έλα Παναγία. Και από την Αττική. Και από όλη την Ελλάδα. Και βέβαια εκεί συμμετέχουν επιχειρηματίες που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη διαχείριση των απορρεμάτων και στην ενέργεια. Ό,τι είπε η κυρία Μέρκελ. Ιδιώτες ή αποκόμη ιδιώτες. Ναι. Δηλαδή. Γι' αυτό αντιδράζει. Εντάξει, εντάξει, εδώ και καιρό. Λοιπόν, ναι, εδώ και καιρό εμείς το λένε, ρε, την Πέμπτη. Μισό λεπτό να πω την ουσία. Εμείς την Πέμπτη, επειδή είμαστε πολύ φιλόξενος λαός, θα είμαστε εκεί. Και θα τους έχουμε μια υποδοχή καλωσορίσματος. Την Πέμπτη, 9 η ώρα, στο εκθεσιακό κέντρο Νίκος Γερμανός, στη Θεσσαλονίκη. Δεν μου λες εκεί θα είσαστε με, θα έχετε δηλαδή και φωτογραφίες από το παρελθόν της ελληνογερμανικής φιλίας. Και τη μουσική που... Α, θα έχουμε δηλαδή φωτογραφίες από το παρελθόν. Όλα. Θα έχουμε, ας πούμε, από τη σφαγή των Καλαβρίτων, θα έχουμε από το δίστομο. Ε, βέβαια. Εγώ είμαι τα Καλαβρίτων. Γενικά. Είμαι, έχω καταγωγή. Από τους πεθαμένους στην Αθήνα, από την πείνα. Δυστυχώς. Θα έχουμε από αυτούς τους αλήτες που έχουμε εδώ πέρα ως είπατε αρμοστία. Ε. Θα είναι και ο κύριος Φούχτελ εκεί. Θα είναι και ο Φούχτελ. Όχι, ο Φούχτελος. Ο Φούχτελος. Ο οποίο, τον οποίο μάλιστα του κάνουν δώρα. Τον βαφτίζουν, ο ένας το λέει Φουχταλάκι, ο άλλος το λέει Χούφτελ. Εμείς βέβαια τον έχουμε ονομάσει Αρπαχτουλάκι. Αρπαχτουλάκι. Τι τον λέτε? Αρπαχτουλάκι. Ο Αρπαχτουλάκης, Φουχτελάκης, Αρπαχτουλάκης. Δεν το λέω εγώ, ο Μπαλασόπουλος το λέει. Και δυστυχώς. Μην πει τίποτα του Εσουρού, γιατί με κυνηγάτε παντού που με κυνηγάτε και πρόστιμα και πρόστιμα και πρόστιμα. Και το κλείς το στόμα σου και άλλα πολλά και θα βγουν σε σειρά εκπομπών και διάφορα άλλα που θα βγουν και πάνω στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Και σε διάφορα κανάλια της Ευρώπης, σιγά σιγά όμως. Σιγά σιγά, Φουχτέλια μου. Θέλω να κλείσω με λίγη απόβαση στη Νορμανδία και βομβαρδισμού στο Βερολίνο από πάνω. Από πάνω έτσι, λίγο πριν μπει ο Πάτον και το κόψει στη μέση. Έτσι και μέσα στα καταφύγια ενώ Χίτλερ. Όλο αυτό το πράγμα θέλω να το δούμε στο τέλος. Αχ, να φύγω καλά. Καληνύχτα σας.